Έχουμε εξελίξεις στο καφέ της Χαράς και στον Χάρη Ρώμα. Mm-hmm. Τι έχει γίνει εδώ πέρα τώρα? Είναι οριστικό το τέλος της αγαπημένης σειράς? Ναι. Το θέμα είναι για ποιο λόγο, τι έχει συμβεί? Ο Χάρης Ρώμας... Υπάρχει λοιπόν εξήγηση. Ο Χάρης Ρώμας στην ανακοίνωση που έκανε λέει, ναι, ότι έκλεισε αυτός ο κύκλος, ότι μέχρι εκεί είχαν συμφωνήσει με το κανάλι. Με αφορμή το τελευταίο γύρισμα που έγινε με τους συντελεστές του Καφέ της Χαράς, ανέβασε μία φωτογραφία, έγραψε από κάτω και την λεζάντα αυτή ότι κλείνει πλέον οριστικά αυτός ο κύκλος. Είπε ότι θα συνεχίσουν βέβαια οι τηλεθεατές να βλέπουν κανονικά μέχρι τον Ιούνιο τα επεισόδια. Ευχαρίστησε όλους τους φίλους και τους συνεργάτες που ήταν μαζί και φυσικά την Άννα Χατζησοφιά με την οποία συνεργάζεται και γράφει το Καφέ της Χαράς. Υπάρχει τώρα ένα θρίλερ και λένε, μα για ποιο λόγο σταμάτησε ενώ υπήρχε επιτυχία? Ναι. Κάνει πολύ ψηλά νούμερα τηλεθέασης. Τι έχει συμβεί κάτι άλλο? Για κάποιο λόγο δεν ανανεώθηκε η συνεργασία με τον Αντένα? Ήταν οικονομικοί λόγοι, ήταν προσωπικοί λόγοι? Τι ακριβώς έχει συμβεί? Είναι ερωτηματικά τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν δημιουργηθεί και υπάρχει μια έντονη φημολογία, δεξιά και αριστερά, στα οποία πολλοί λένε διάφορα για τα οποία θα πρέπει να βγει ο κύριος Χάρης Ρώμας να μας πει ποιος είναι ο πραγματικός λόγος που σταμάτησε η συνεργασία με τον Αντένα. Όλοι ξέρουμε ότι όταν είναι κάτι επιτυχημένο, δεν το αλλάζεις. Συνεχίζει. Και αυτή τη στιγμή ο Αντένα δεν έχει επιτυχημένα προγράμματα. Από τα λιγοστά επιτυχημένα προγράμματά του είναι το Καφέ της Χαράς. Και μου φαίνεται διανόητο πως άφησε ο Κυριακού να τελειώσει έτσι το Καφέ της Χαράς. Φαίνεται περίεργο. Για να δούμε.